Καλώ ήρθατε στα Doctor Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσει σε θέματα που μα απασχολούν και αφορούν στην υγεία μα. Είμαι δημοσιογράφο Ελευθερία Γεωργάκαινα και στο σημερινό μα podcast θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα που ενδιαφέρει πολύ εμά τι γυναίκε: Την ενίσχυση τη αυτοεκτίμησή μα. Με τη βοήθεια της Life Coach και Συμβούλου Ψυχικής Υγείας Νανάς Σιγκούνα θα αναζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ενδυναμωθούμε ψυχικά ώστε να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τις καθημερινές προκλήσεις και τις απαιτήσει των πολλαπλών ρόλων μας. Γεια σας κυρία Σιγκούνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Γιατί χρειάζεται κυρία Σιγκούνα να μιλάμε για γυναικεία ενδυνάμωση. Γιατί δηλαδή δεν μιλάμε για ανδρική ενδυνάμωση. Τα γεγονότα μας δείχνουν ότι η γυναίκα έχει περισσότερο ανάγκη από ψυχική ενδυνάμωση. Όταν δυστυχώς έχουν σημειωθεί πάρα πολλά περιστατικά Καταρχά, μόνο το πρώτο τετράμινο του 2023, γύρω στα 3.000 περιστατικά ενδοοικογενειακή βία με θύματα γυναίκε. Ε, πέρα από όσα δεν έχουν καταγγελθεί, πέρα από όσα είναι εκτό οικογένεια, κακοποιητικέ συμπεριφορέ, τότε βλέπουμε ότι η γυναίκα χρειάζεται μία ενδυνάμωση. Όταν πάλι από στατιστικά βλέπουμε ότι τα burnout στον εργασιακό χώρο είναι διπλάσια στι γυναίκε από ότι στου άντρε. Πού πέρα... οφείλεται αυτό. Πέρα από αυτό. Εργάζονται περισσότερο. Ε, έχει, να πρόβειο. κάνει, έχει να κάνει, θεωρώ και με το ότι είναι μια ευάλωτη ομάδα οι γυναίκες η νευροφυσιολογία ε, του εγκεφάλου λαμβάνει διαφορετικά τις πληροφορίε, τις επεξεργάζεται διαφορετικά, έχει μεγαλύτερο συναισθηματικό πεδίο η γυναίκα, προσδιορίζεται, αυ αυτό αυτοπροσδιορίζεται μέσα από σχέσεις οπότε δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σωστά. στο συνέστημα και όλο αυτό τη δημιουργεί ένα άγχος, ένα στρες Και, και χρειάζεται έχει πάρα πολλού Γι' αυτό είπα τη λέξη κούραση, και... δεν εννοούσα σωματική ναι, κούραση. Και αυτό θα αλλά όταν είσαι μάνα, είσαι. Έχει ένα multitasking ρόλο. Πολλά Όλο αυτό απαιτεί ε, να δώσει πολύ ε, ψυχικό φορτίο mm -hmm. και δημιουργεί άγχο, στρε, χρειάζεται μια στήριξη, λοιπόν. Και τι ρόλο παίζουν οι πρώτε εμπειρίε στη ζωή ε, μια γυναίκα όσον αφορά στη διαμόρφωση της αυτοπεποίθησής τη, Δηλαδή, ποιο είναι κατά τη δική σα άποψη ο πλέον καταλυτικός ε, παράγοντας ω προ ε, αυτή την κατεύθυνση πολύ σημαντικό ρόλο οι πρώτε εμπειρίε ε, στη ζωή της γυναίκας, καταλυτικός ρόλος η οικογένεια. Ο ρόλος των γονέων στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, κυρίως ε, στα κορίτσια, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ισότιμα της μητέρας και του πατέρα σε ένα κορίτσι. Ε, ισοτιμα δώσετε... Παρα... Θεωρώ, mm -hmm. ισότιμα, θεωρώ εξαρτάται από το γονέα. Ε, τι ρόλο παίζει μέσα στη συγκεκριμένη οικογένεια ο πατέρας, τι ρόλο παίζει η μητέρα. Μέχρι την ηλικία εκεί, γύρω στα 6-7, δημιουργούνται οι βασικέ πεπιθήσει σε ένα παιδί, οι πυρηνικέ πεπιθήσει, όπω λέμε. Φανταστείτε λοιπόν ότι σε αυτέ τι πεπιθήσεις στηρίζεται και όλη η προσωπικότητα του παιδιού. Όλα αυτά που θα ακολουθήσει αργότερα στη ζωή του, οι πεπιθήσεις, οι αξίε, όλα αυτά που το κάνουν αυτό που είναι, τον άνθρωπο, δημιουργούνται στην παιδική ηλικία. Πώς η βαρύτητα λοιπόν παίζει η συμπεριφορά απέναντί του, των γονέων απέναντί του, βέβαια, χωρί να είναι ε, πανάκια και να λέμε ότι τελείωσε, δημιουργήθηκε η προσωπικότητα του παιδιού, ε, και αργότερα ένα μικρό ποσοστό ε, από την κοινωνία. Συνεχίζει να δι βέβαια, από γενικέ ε, ναι, ναι, διαμορφώνουν αυτό που είμαστε. Τι, και τι, μπορούμε τι, να επέμβουμε. Τι βέβαια. χρειάζεται ένα μικρό κορίτσι από τον πατέρα και τι από τη μητέρα. Αγάπη. Κυρίω αγάπη και αποδοχή. Ε, πολύ μεγάλο κομμάτι η αποδοχή. Ε, δεν χρειάζεται κριτική στάση. Πόσο είναι... δύσκολο είναι αυτό. Ναι, ναι, είναι, είναι δύσκολο. Γωνιο, και ο γονιό έχει πολύ δύσκολο ρόλο. Γιατί είναι ο ίδιο ο μπορεί να μην αποδέχεται τον εαυτό του γονιό. Βέβαια. Ο ίδιο μπορεί να έχει θέματα. Άρα, πώ θα δώσει αυτό Φυσικά. που έχει ανάγκη το κορίτσι. Πολύ σωστά. Και αυτό που συνηθίζω να λέω, γιατί ασχολούμαι με γονεί και παιδιά, ότι πρώτα οι γονεί πρέπει να δουλέψουν με τον εαυτό του και με όποια θέματα έχουν. Και μετά να μπορέσουν να είναι αποτελεσματικοί γονείς Να τα περάσουν αυτά στα παιδιά τους Μια μητέρα με αυτοπεποίθηση Θα κάνει μια κόρη με αυτοπεποίθηση επίσης Αυτό δεν είναι σίγουρο Απλά είναι καλές οι βάσεις ε, Δημιουργεί καλές βάσεις σίγουρα Σαν της... πρότυπο ναι, σαν πρότυπο και μέσα από τη συμπεριφορά της, μέσα από αυτά που θα πει συνειδητά και ασυνείδητα, περνώνται πολλά στο παιδί και έχουν να κάνουν με το τι πιστεύει για την ίδια, σε προκειμένη περίπτωση το κορίτσι, τι πιστεύει για την ίδια, για την εμφανισή της, για το τι είναι ικανή να κάνει. Όπως αντίστοιχα, ε, μία μητέρα η οποία έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση αν έχετε πολλά, από το σύντροφό της και πατέρα της κόρης, τι, τι πρότυπο θα δώσει στο παιδί της؟ στην κόρη, στην κόρη ναι. της. Αυτό μπορεί να γυρίσει βέβαια ανάποδα, Α, ανάποδα. Ε, και το παιδί βλέποντα αυτή τη συμπεριφορά, η κοπέλα βλέποντα αυτή τη συμπεριφορά από τη μητέρα, να θέλει να πάει. Ε, στο στο, άλλο, στην αντίθετη πλευρά. Στην αντίθετη πλευρά. ώστε να μην βιώσει αυτά ναι, που ναι, ναι. βιώνει η μητέρα τη. Ε, ναι, ναι. Ε. Ναι. Θεωρεί... Και να τη βγει ίσω εκεί λάθο, να τη βγει λίγο σε επιθετική συμπεριφορά. Ε, εδώ θέλει ισορροπίε. Θεωρείτε ότι η παρουσίαση των γυναικών στα μέσα ενημέρωση και στα κοινωνικά δίκτυα ε, επηρεάζει την αυτοκίνηση. Ε, των κοριτσιών και εν συνεχεία των γυναικών. Και αν είναι με ποιο τρόπο. Ναι, ναι, επηρεάζει, θεωρώ θετικά επηρεάζει. Το να έχουμε πια δημόσιο λόγο, δημόσια εμφάνιση, είναι κάτι καλό, είναι κάτι θετικό. Έχει να κάνει και με την αποδοχή. Το βλέπει η γυναίκα ότι α, με αποδέχονται τώρα και η αποδοχή είναι μέρος της αυτοπεποίθησης. Ε, με αποδέχονται, μπορώ να κάνω πράγματα, πιστεύω ότι θα τα καταφέρω, προχωράω, κάνω και άλλα πράγματα. Με ποιο τρόπο συνδέεται η εικόνα σώματος με την ψυχική ενδυνάμωση μιας γυναίκας. Πόσο σημαντικό θεωρείται για μια γυναίκα να τα έχει καλά με την εξωτερική της εμφάνιση. Όποια και αν είναι αυτή βέβαια. Θα συμπληρώσω. Ναι, ναι, ναι. Ε, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό γιατί το σώμα είναι μέρος του όλου, ψυχή, πνεύμα, σώμα. Όλα αυτά θα είναι καλό να βρίσκονται σε ισορροπία για να έχουμε κι εμείς μια αρμονία μέσα μας, ε, να αποδεχτούμε το σώμα μας, να το αγαπήσουμε να έχουμε μια θετική εικόνα, ό,τι σημαίνει για εμάς θετική εικόνα, να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και αυτό θα μας δώσει ε, καλό ή κακός μια μεγαλύτερη ένα πουσάρισμα για να, κάνουμε, να προχωρήσουμε σε αυτά που θέλουμε στους στόχους μας. Ξεκινάμε δηλαδή ε, με το πρώτο ότι α, είμαι εμφανισιακά όπως θέλω, με αγαπάω όπως θέλω και προχωράω. Πιστεύω σε μένα, με προχωράω. Εντάξει, εδώ τα και social media προχωράω. βέβαια δεν παίζουν πολύ θετικό ρόλο. Ναι, τα τελευταία χρόνια, ναι, αυτό που μας περνάνε είναι η εμφάνιση η της τέλεια τέλειας γυναίκας, ε, ναι. ναι ε, τα κιλά, το ύψο, ε, τα μαλλιά, η εμφάνιση όλα η τέλεια. Μύτη, Γι αυτό... το στόμα. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό Ο... λέω ότι δουλεύουμε πολύ με τον εαυτό μας, δουλεύουμε με τα πιστεύω μας, με το... Τι θεωρούμε εμεί ότι είναι. Συγγνώμη, το είπα, γιατί αυτό μπορεί να χτυπήσει εντό εισαγωγικών την αυτοπεποίθηση, να ρίξει την αυτοπεποίθηση μια γυναίκα. Ναι, αν δεν έχει δουλέψει με την αυτοπεποίθησή τη, με την αυτοεκτίμηση. Ναι, ώστε ε, να αποδεχτεί και να κάνει περισσότερο με με την είναι, ε. mm -hmm. Ναι, να τον αποδεχτεί. Αποδέχομαι δεν σημαίνει ότι ε, σταματάω να περιποιούμε, σταματάω να εξελίσσομαι. Ε, σημαίνει ότι με αγαπάω, με αποδέχομαι, τονίζω τα καλά μου τα στοιχεία, ε, θέλω να τα κάνω ακόμα καλύτερα και προχωράω. Ποιες στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γυναίκες για να αναπτύξουν μια θετική εικόνα σώματος και να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους σε αυτό το κομμάτι. Θα επιμείνω ότι ξεκινάμε από το mindset, από την οπτική, πώ βλέπουμε εμεί οι ίδιε τον εαυτό Άρα ναι χρειάζεται μας. δουλειά αυτογνωσία. Ναι. Αυτό, αυτό είναι το Α και το Μ, η δουλειά με τον ναι εαυτό μα. Η αυτογνωσία, να μπούμε σε αυτό το μονοπάτι, σε αυτό το υπέροχο ταξίδι τη αυτογνωσία, είναι το Α και το Μ. Να γνωρίσουμε τι πραγματικά θέλουμε, τι πιστεύουμε ότι σημαίνει θετική εικόνα, τι προτεραιότητε βάζουμε εμεί, τι αξίε έχουμε. Και αφού δουλέψουμε με αυτά, σίγουρα αρχίζουμε και με ασκησούλες, Για παράδειγμα, γράψε τα καλύτερα σημεία που πιστεύεις ότι έχεις πάνω στην εμφάνισή σου, Α, στο σώμα σου. Μπορούν να το κάνουν οι φίλε μας που μας ακούν. Ναι, φυσικά. Δουλεύει πάρα πολύ ωραία, γιατί συνειδητοποιείς, αντιλαμβάνεσαι τι καλό έχεις επάνω σου, ρώτα και τους γύρω σου, έτσι ώστε να αποκτήσεις λίγο, έτσι να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου. Μπορείς να σταθείς στον καθρέφτη και αντί να εστιάσεις σε κάτι αρνητικό, κάτι που δεν σου αρέσει, για παράδειγμα έχω λίγο στραβή μύτη, εστίασε στα καλά σου στοιχεία και δες τον εαυτό σου στον καθρέφτη σαν όλο, σαν σύνολο, δες την, προσω... την προσωπικότητά <συνόλου> σου. Την προσωπικότητά σου. Δε και το μυαλό σου μέσα από τον καθρέφτη, έτσι ώστε αυτό που θα δει στον καθρέφτη να το περάσει και στους έξω από σένα. Και σίγουρα μη συγκρίνει με τι υπόλοιπε γυναίκε, είσαι μοναδική, μην το ξεχνά και φρόντισε να αναδείξει τη μοναδικότητά σου. Υπέροχο αυτό που λέτε. Πολλέ γυναίκε, ιδιαίτερα εκείνε που βρίσκονται σε ανδροκρατούμενου τομεί ή ηγετικού ρόλου έχουν διακατέχονται από το σύνδρομο, το σύνδρομο του, του απατεώνα. Ε, για αυτούς που δεν μας ξέρουν είναι η αυτοαμφισβήτηση των ικανοτήτων τους ε, δηλαδή λένε ότι μπορεί να πέτυχα αλλά κάποια στιγμή θα με ανακαλύψουν αυτό το έχω διαβάσει ότι το έχουν και κάποιοι πάρα πολύ φτασμένοι ναι, ναι, ναι. άνθρωποι παγκοσμίω γνωστοί και λένε πω, πω, δεν κάνω τίποτα θα με ανακαλύψουν δεν κάνω τίποτα πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό υπάρχουν τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες σε αυτό ναι, και σε, και άντρες, σε, βέβαια, σε μεγάλο αυτό. ποσοστό ε, βασανίζει πολύ κόσμο και άντρε και γυναίκε. Αυτό τι λέω τη αυτό. Όλα έχουν να κάνουν με την αυτοεκτίμηση. Mm -hmm. Έχει να κάνει και με αυτοεκτίμηση. Ε, έχει να κάνει με πολλά. Εκεί είναι καλό να ψάξει κάποιο τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Μπορεί να είναι κάποιο φόβο, φόβο αποτυχία, φόβο απόρριψη, μπορεί να είναι τελειομανία. Ε, μπορεί να είναι αυτό το ότι συγκρίνει συνέχεια τον εαυτό του με κάποιον άλλον. Ε, να δουλέψει, να δουλέψει και πάλι με τον εαυτό του, να αποκτήσει επίγνωση. Είναι πολύ ωραίο να αποκτάς επίγνωση σκέψεων και συναισθημάτων μέσα από το mindfulness που δουλεύουμε mm -hmm. πάρα πολύ ωραία, έτσι ώστε να μην είσαι έρμεο των συναισθημάτων σου, των σκέψεων, το τι θα πει ο ένα και ο άλλο, να μπορεί να το ελέγχει όλο αυτό και μέσα από πολύ ωραία δουλειά με τον εαυτό σου ε, να πεις ότι ναι είμαι αρκετή, ναι προχωράω, ναι πέτυχα γιατί το αξίζω και να καθίσεις να δεις τις επιτυχίες σου, γράψε και πάλι έχεις δουλειά γράψε τις επιτυχίες σου, τι έχεις πετύχει μέχρι τώρα, πώς τα κατάφερες ποιες είναι οι δεξιότητες σου, είναι δικές σου, είναι μοναδικές προχώρα και θα ξαναπώ αξιοποιησέ τες mm -hmm. Πώς μπορούν οι γυναίκες να γίνουν πιο διεκδικητικές χωρί όμω να εκλαμβάνονται ω επιθετικέ. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με τρόπο επικοινωνία. Το πώ θα επικοινωνήσει αυτό που θέλεις. Καταρχά, να δει τι είναι αυτό που θέλει, να το βρει. Γιατί πολλέ γυναίκε δεν έχουν δουλέψει με τον εαυτό του και δεν έχουν βρει τι πραγματικά θέλουν, τι είναι αυτό που ζητάνε. Και πιστεύουν σε ποιο ότι εννοείται. Ε, σε όλους του τομεί, επαγγελματικά προσωπικά γιατί πολλές φορές αυτό που μας περνάει η κοινωνία που μας περνάνε οι γονεί, αυτά τα θέλω τα περνάμε εμείς για δικά μας Ενώ δεν και είναι. λίγο έχει γίνει ένα πέρδεμα ναι. mm -hmm. και γι' αυτό και δεν ε, τα διεκδικούμε. Ιδιαίτερα γιατί επί τη ουσία δεν είναι δικά μα. Βρίσκω λοιπόν ποια είναι τα πραγματικά μου, τα δικά μου θέλω, ποιε είναι οι ανάγκε μου και μαθαίνω να τι εκφράζω με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Εδώ έχουμε πολύ ωραία τη μη επικοινωνία του Rosenberg έχουμε τεχνικέ του NLP, νευρογλωσσικού προγραμματισμού. Ε, ζητάμε και δεν απαιτούμε. Μαθαίνουμε μέσα από τον τρόπο τη ενεργητική ακρόαση. Ίσως, okay. ίσως έχουμε συνδυάσει τη διεκδίκηση με τους άντρες. Οπότε μια γυναίκα που διεκδικεί πολύ ίσως χρησιμοποιεί εντό εισαγωγικών κάποια αρσενικά στοιχεία. Γι' αυτό ίσως εκλαμβάνεται ως επιθετική. Εκλαμβάνεται ως επιθετική ε, γιατί πολλές φορές αυτό που είπαμε πριν ε, θέλει να πετύχει κάποια πράγματα που δεν έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν, είτε γενικότερα από τις γυναίκες, είτε ειδικότερα από μητέρα, από κάποιους συγγενείς, είτε γιατί αυτό που είπα θα επιμείνω ότι δεν έχει μάθει σε σωστό τρόπο επικοινωνίας, σε αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας και θεωρεί ότι θα το απαιτήσω, δεν θα το ζητήσω απλά, δεν θα εκφράσω τις ανάγκες μου απλά, και βέβαια όλη αυτή, η όλη αυτή η προϊστορία το ότι η γυναίκα δεν έχει πετύχει ακόμα και είναι στατιστικά αυτό επιβεβαιωμένο δεν έχει πετύχει ακόμα την ισότητα και μέσα στον εργασιακό χώρο την κάνει και έχει ένα θυμό έτσι ενδόμηχα και βγαίνει αυτό σε συμπεριφορές. Επειδή είπατε τώρα για τον εργασιακό χώρο να μιλήσουμε τώρα για μια εργαζόμενη μητέρα. Ε, διότι βλέπουμε πάρα πολλές γυναίκες Να μην μπορούν να εξορροπήσουν Τις υποχρεώσεις τους ως μητέρες Με τις επαγγελματικές φιλοδοξίες uh -huh. Διότι μια γυναίκα που μπαίνει στον επαγγελματικό στίβο Στην αρχή μπορεί να έχει φιλοδοξίες Αλλά όταν γίνεται μητέρα Σύζυγος μετά μητέρα Ίσως αυτό το κομμάτι υποχωρεί Μέσα στην καρδιά της όμως μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει ε, Ποιο είναι το πιο βασικό εμπόδιο που συναντούν οι γυναίκες πρώτα απ' όλα και τι τους συμβουλεύετε, πώς, πώς θα πάνε κοντά στα όνειρά τους και να τα υλοποιήσουν. Θεωρώ ότι το πιο βασικό εμπόδιο μέσα από συνεδρίες που έχω κάνει πάρα πολλές, έχω πάνω από 1300 ώρες συνεδρίες με γυναίκες. Μα ασχολείστε με την ε, γυναικών. Ναι. Ναι, ναι, ναι ασχολούμαι. Είχατε εξειδίκευση αυτό, ναι. Ναι, ασχολούμαι. Ε, θεωρώ ότι είναι οι ενοχές. Η γυναίκα είναι ενοχική. Καταπληκτικό. Έχει ενοχέ γιατί ασχολείται πολύ ε, με το επάγγελμα και με τι φιλοδοξίε τη. Ναι. Και δεν δίνει όσο χρόνο θα έπρεπε. Στην οικογένεια έχει ενοχέ γιατί δίνει περισσότερο χρόνο στην οικογένεια και δεν ακολούθησε τα όνειρά τη. Έχει ενοχέ για το πώ θα μιλήσει, πώ θα εκλάβει το περιβάλλον αυτό που είπε, ε, μη γονεί αν θα στηρίξει αρκετά του γονεί. Ε, έχει ενοχέ για πάρα πολλά πράγματα και έχει πολλά πρέπει, πολλά πρέπει στη ζωή τη. Ναι, αλλά όταν μια γυναίκα ε, είναι μια επαγγελματίας ε, με φιλοδοξίες, Γίνεται μητέρα. Είχε αναλάβει μια ευθύνη απέναντι σε αυτό το παιδί. Άρα, προφανώ δεν πρέπει να είναι προτεραιότητα στο παιδί. Ε, και εσεί λέτε το πρέπει τώρα. Ακούω ένα πρέπει. Ναι. Ε, ναι, ναι, το λέω ε, με την έννοια τη ανάληψη τη ευθύνη του ρόλου τη ω μητέρα. Αναλαμβάνουμε του ρόλου μα τόσο ώστε να μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτού. Χωρί. Είναι οκ, okay. Αυτό που λέμε είναι οκ okay και είναι εντάξει. Να είμαστε όσο πρέπει μαμάδες, όσο πρέπει εργαζόμενες, όσο πρέπει σύζυγες, συγγνώμη Συρή, σύζυγοι, ναι. ε, μέχρι εκεί που φτάνουν τα όρια μας. Βάζουμε τα όρια μας και φροντίζουμε και τον εαυτό μας. Βάζουμε και τον εαυτό μας ε, σε προτεραιότητα, γιατί η γυναίκα δεν έχει βάλει τον εαυτό της σε προτεραιότητα. Είναι ενοχική απέναντι σε αυτό. Α, οπότε πρέπει να αναρωτηθεί τι είναι αυτό που, με... να τι είναι αυτό που τη γεμίζει. Ναι, τι, τι είναι αυτό που, Ώστε που να γεμίζει, να είναι προτεραιότητα ο εαυτό τη. Ποιε είναι οι δικέ τη ανάγκε, ποια είναι τα δικά τη θέλω και βάσει αυτών προχωράει, χωρί φυσικά να βάλει στην άκρη. Δεν λέμε ότι θα βάλει στην ναι, άκρη. την οικογένεια, ήτε οικογένεια. Ήτε τη δουλειά ή το σύζυγό. Ναι. Ναι. Πώ μπορούν οι γυναίκε να διακρίνουν την υγιή αυτοπεποίθηση και στοχοθέτηση από τι μη ρεαλιστικέ προσδοκίε, Και πώ τι βοηθάτε κι εσεί αναβροϊκά με αυτό. Να πω ότι δεν έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες οι γυναίκες, δηλαδή ε, σπανίζει αυτό. Mm -hmm. Κυρίως ε, το θέμα τους είναι να βρουν τα θέλω τους, να βρουν ποιε είναι οι ανάγκες τους, να διαχωρίσουν ε, τις αξίες τους, τις δικές τους αξίες, ε, να βάλουν ε, τους ε, δικού τους στόχους. Δουλεύουμε πάρα πολύ ωραία και με smart model, ε, φτιάχνουν ε, του στόχους ε, πολύ συγκεκριμένους, ε, ρεαλιστικούς, μετρήσιμους και μέσα από αυτό κατανοούν και τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσουν σε ένα στόχο που βάζουν βλέπουν και μετράνε τις δεξιότητές τους και όλα αυτά τις κάνουν να είναι μέσα στα όρια και να φτιάχνουν το στόχο στα δικά τους τα μέτρα mm -hmm. Μπορείτε να μοιραστείτε μερικές πρακτικές συμβουλές για τις γυναίκες για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους στην προσωπική και επαγγελματική ζωή Καταρχά δουλεύουμε με θετική σκέψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο και αν ακούγεται έχει γίνει λίγο καραμέλα και λίγο έχει πάρει μια αρνητική χρειά. Κι όμω δουλεύουμε με θετική σκέψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, δεν βλέπουμε τα αρνητικά, ότι κλείνουμε τα μάτια στο αρνητικό και θελοτυφλούμε. Σα ίσα, η θετική σκέψη μα κάνει να βλέπουμε το θετό αρνητικό, να το αγκαλιάζουμε, να παίρνουμε από εκεί ό,τι χρειάζεται, να το αξιοποιούμε. Και να το βάζουμε όμως στην άκρη, να μην είναι αυτό που θα ε, καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της σκέψης μας και προχωράμε. Κάνουμε αναπλαισίωση. Είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο η αναπλαισίωση, ώστε να βοηθηθεί η γυναίκα σε όλους τους τομείς και ο κάθε άνθρωπος δηλαδή. Ε, βάζουμε στόχους. Είναι πολύ ωραίο να βάζουμε στόχους. Ε, ενδυναμώνουμε και μέσα από τους στόχους με το να προσπαθούμε και να θέλουμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Αυξάνεται η αυτοεκτιμισή μας. Ε, εγώ δουλεύω πάρα πολύ με συναισθήματα. Να δουλέψουμε με τα συναισθήματά μας, να τα αναγνωρίσουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Να αναπτύξουμε λίγο EQ, να ανέβει ο δείκτης EQ όπως λέμε, που είναι ακόμα πιο σημαντικό και από τον IQ. Μας βοηθάει πολύ περισσότερο η διαχείριση συναισθημάτων. Ε, το mindfulness είναι πάρα πολύ ωραίο. Να είσαι στο εδώ και τώρα, να είσαι παρούσα στη στιγμή. Να μην κολλάω στο παρελθόν, όχι τι έκανα, όχι τι έγινε, γιατί συνέβη αυτό, ε, τι θα κάνω, ούτε μονικά στο μέλλον. Πω από τι θα γίνει, τι θα προλάβω, πώ θα κάνω, και να απολαμβάνει τη στιγμή. Έτσι ώστε να μειωθεί και το άγχο, αλλάζουν οι συνάψει των νευρώνων. Είναι πάρα πολύ ωραία μέθοδο. Και με πολλού άλλου τρόπου. Και κλείνοντα, ποιο μήνυμα θα θέλατε να αφήσετε στου ακροατέ μα σχετικά με την ενδυνάμωση και την αυτοπεποίθηση των γυναικών. Να πω ότι οι γυναίκε είναι δυνατές, είναι πολύ δυνατέ, αρκεί να το συνειδητοποιήσουν πια, να συνειδητοποιήσει κάθε μία τη μοναδικότητά τη και να το αξιοποιήσει όλο αυτό, να δουλέψει με τον εαυτό τη, μέσα από την αυτογνωσία δουλεύουμε με τον εαυτό μα, βρίσκουμε τον εαυτό μα και την καλύτερη εκδοχή μα, αλλά και τον αυθεντικό εαυτό μα. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τον αυθεντικό εαυτό μα. Να δουλέψουμε με όλα τα εμπόδια που θα συναντήσουμε. Ποια είναι τα δικά μας εμπόδια. Είναι κάποιοι φόβοι. Είναι κάποιες αρνητικές σκέψεις. Να αλλάξουμε το mindset αν χρειαστεί. Τις οπτικές μας σιγά σιγά. Θέλει δουλειά. Δουλειά με την οτροπία μας, με τον εαυτό μας και πίστεψε σε σένα. Είναι το πιο σημαντικό. Πίστεψε σε σένα. Μπορείς να καταφέρεις ό,τι βάλεις στο μυαλό σου. Το μόνο εμπόδιο είσαι εσύ η ίδια. Κυρία Σιγκούνα, σας ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Εμείς θα επανέλθουμε σύντομα με νέο Dr. Anytime Health Podcast και θα συζητήσουμε θέματα που ξέρουμε ότι σας απασχολούν. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple και τα Google Podcasts για να είστε ενημερωμένοι για τα νέα μας επεισόδια. Και να θυμάστε, με το Dr. Anytime είστε σε καλά χέρια.